Με αφορμή την επανεκκίνηση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων ώστε να ανακτήσουν την παλιά δυναμική τους, συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παρουσία της Λίνας Μανιδόνη με τη συμμετοχή των διοικήσεων των Διπεθένα την επικράτεια. Η Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας σύγχρονου πολιτισμού δεν ήταν εντελώς καθαροί, δεν διατύπωσαν σαφείς σκέψεις, αλλά φάνηκε πως προτίθενται να κάνουν Διπεθέ ανώνυμες εταιρείες δημοσίου, έτσι όπως περίπου λειτουργεί το Διπεθέ Κρήτης. Έγινε, ήταν νομίζω μια καλά προετοιμασμένη συνάντηση και από τη μεριά του Υπουργείου αλλά και από τη μεριά των καλλιτεχνικών διευθυντών, γιατί ήταν όλοι καλλιτεχνικοί διευθυντές από όλα τα Διπεθέ της χώρας. Έγινε και παρέμβαση από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, που θεωρώ ότι ήταν σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, και ήταν και ένα από τα κεντρικά ζητήματα της συζήτησης. Ποιο ήταν αυτό, το να γίνουν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα πραγματικά περιφερειακά. Οι διοικήσεις των θεάτρων προσπάθησαν να κατανοήσουν σε τι μήκος κύματος κινούνται οι προθέσεις του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, εκπρόσωποι από αρκετά θέατρα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μειωμένη χρηματοδότησή τους, με την Υπουργό να σημειώνει ότι χρειάζεται η αύξηση του ποσού που δίνουν οι περιφέρειες. Παρακάλεσα και εισηγήθηκα να αποκτήσουν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα έναν εθνικό χαρακτήρα μέσα από την ανταλλαγή παραστάσεων, δηλαδή το κάθε Διπεθέ κάθε χρόνο να ανταλλάσσει παραστάσεις με άλλα δύο Διπεθέ. Αυτό όμως προϋποθέτει και την αύξηση της επιχορήγησης, ούτως ώστε να μπορεί να στηρίξει το Διπεθέ τα εκτός έδρας, είναι πάρα πολλά τα έξοδα για να μετακινηθεί. Βασικό αγκάθι για τα περισσότερα δημοτικά περιφερειακά θέατρα της χώρας είναι η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση η οποία στις περισσότερες φορές δεν έρχεται ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε και από τις αντίστοιχες περιφέρειες. Μοναδική εξαίρεση το Διπεθέ της Πάτρας, το οποίο κάθε χρόνο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Πατρέων. Το μόνο Διπεθέ που υπάρχει ουσιαστικά και παίζει τον ρόλο του είναι το Διπεθέ Πάτρας. Κανένα δεν παίζει πέρα από το Δήμο του έναν περιφερειακό ρόλο. Ελάχιστες δραστηριότητες, 1-2 παραστάσεις το χρόνο. Καμία σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Και τους είπαμε, κάποιες σκέψεις που ακούστηκαν για μείωση των Διπεθέ είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να καλύπτεται όλη η ύπαιθρος της επικράτειας με θέατρο. Να πηγαίνει σε όλον τον απλό κόσμο στην επαρχία. Και δεύτερο, είμαστε αντίθετοι με μια ανώνυμη εταιρεία που συνήθως αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ιδιωτικοποίηση. Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα λειτουργούν από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και υπήρξαν πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη για τη διασπορά του θεάτρου σε ολόκληρη την επικράτεια. Σήμερα, η πλειοψηφία αυτών αργοπεθαίνει αφού για χρόνια έχει σταματήσει η ουσιαστική στήριξή τους τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από την αυτοδιοίκηση. Εξάλλου, γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας να χρειάζονται το θέατρο?